Το μαρτύριο της σταγόνας δεν έχει τελειωμό για τους κατοίκους της Αναφορτέτσας και των βασιλιών που έχουν να δουν νερό στις βρύσες τους εδώ και 7 ημέρες. Έχω μαρτυρήσει από νερό, έχω άπλυτα πιάτα, έχω άπλυτα ρούχα, τα λουλούδια μου έχουν εξεραθεί, με κορονοϊό δεν μπορούμε να πλύνουμε τα χέρια μας, δεν έχουμε νερό να ρίξουμε στην τουαλέτα. Έλεος, αν είναι δυνατόν. Για μία ακόμη φορά οι καλοκαιρινοί μήνες εξελίσσονται σε εφιάλτη για τους κατοίκους της περιοχής. Αναγκάζονται να κάνουν μπάνιο και να πλένουν πιάτα με μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού. Κάθε 10 μέρες έρχεται για κάνα 2 ώρο και αν και μετά κόβεται για άλλες 10 μέρες. Είναι κατά καλό καιρό και δεν έχει νερό. Όταν έρθει βάζουμε σε νταμιτζάνες. Τι να κάνουμε, δεν φτάνει. Πώς θα πλύνουμε. Είναι χάλια η κατάσταση. Πιάτα, μπάνιο. Πώς, τίποτα. Με αυτό εδώ. Έτσι, με ένα μπουκάλι νερό. Άδια. Για σφουγγάρισμα ή τακτικό πλύσιμο των χεριών ούτε συζήτηση, αφού νερό στην περιοχή βλέπουν μια φορά την εβδομάδα, χωρίς καν να προλάβουν να γεμίσουν τα ντεπόζιτα των σπιτιών τους. Καλή φορά ξανά γίνει και είχε την ιστορία και μετά ήρθε, ερχόταν το βράδυ το νερό, τώρα... Καθόλου ούτε σταγόνα. Ούτε στο καμπινέ να ρίξουμε, τα πιάτα στίβω στην Ελοσίτη. 7-8 μέρες σίγουρα και αν έρθει, θα έρθει για πολύ λίγο, με πολύ μικρή πίεση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι φεύγει κάτω. Άμα δεν γεμίσουν τα πιο κάτω, δεν ανεβαίνει μέχρι πάνω. Οπότε ή πρέπει να γίνει άλλο δίκτυο γιατί η περιοχή εδώ πάνω, ή να γίνει άλλη διαχείριση. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να φταίει. Αυτό δεν έχει νερό. Αυτό είναι το πληθυσμό. Εδώ και χρόνια οι γειτονιές που βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από το δίκτυο ίδρυυσης της πόλης στενάζουν από τη λειψιδρία. Η μητέρα μου έμενε εδώ πέρα 20 χρόνια με τον πατέρα μου. Έφυγαν από τη ζωή στα 20 χρόνια και είχαν απειβδίσει με το νερό. Δηλαδή έλεος, 20 χρόνια δεν μπορούν να κάνουν κάτι. 20! Ούτε ένα, ούτε δύο. Δικαιολογίες είναι όλα. Πού είναι το νερό. Με κορονοϊό, χωρίς νερό, τουαλέτα. Έλεος. Και τις αδερφές μου τα παιδιά που έχουν και μωρά. Mm-hmm. Και η νύφη μου τα πάει στη μάνα της και τα πλένει. Στο μασταμπά. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για πλήρη αδιαφορία από τη δημοτική αρχή, αφού το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια, αλλά παραμένει άλυτο, χωρίς οι ίδιοι να παίρνουν καμία απάντηση για το πώς να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Τι σας λένε από το Δήμο? Ότι δεν υπάρχει νερό και ότι κάνουν τη διανομή σωστά, ενώ το νερό έχει να έρθει τώρα, είναι η έκτη μέρα σήμερα. Έχει περάσει και φορά που έχουμε και 10 μέρες και 15 μέρες.